Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Με ένα σκίτσο που έκανε ο Αρκάς. Ένα σκίτσο που το δημοσίευσε στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Ένα σκίτσο που ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζει αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Λέει λοιπόν στη λεζάντα του ο Αρκάς, έχω πει ποτέ ψέματα? Δεν το λέει ο Αρκάς για τον Αρκά, όχι, ούτε για τον ελληνικό λαό. Το λέει για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Πανηγύριζε λοιπόν ο Αλέξο Τσίπρας για την τεχνική σύμβαση μεταξύ των θεσμών, δεν μ' αρέσει η λέξη, της Τρόικας αν θέλετε και της Ελλάδος. Το πανηγύρισε δε όντως, λες και κάτι έγινε. Και βεβαίως άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα επιβληθούν νέες ποινές. Δεν θα έχουμε δηλαδή νέες μειώσεις σε συντάξεις και μισθούς. Δεν θα έρθει νέο μνημόνιο, ΦΕΦ, είναι δυνατόν. Μέσα στο 2018-2019 θα ισχύσει νέο μνημόνιο και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει αυτό. Έτσι λοιπόν, όταν τον βρήκαν οι δημοσιογράφοι, τον Πρωθυπουργό, έσπευσαν γρήγορα να του θέσουν ερωτήματα. Είναι αλήθεια, Αλέξη Τσίπρα, ότι δεν θα έχουμε νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων? Δεν θα έχουμε νέες ποινές? Δεν θα έχουμε νέα μνημόνια? Και η απάντηση. Έχω πει ποτέ ψέματα? Τώρα τι του λες, μου λες? Ο Αλέξο Τσίπρας όταν λέει κάτι ότι έχουμε λιακάδα, βρέχει. Το όχι βγαίνει ναι. Άρα λοιπόν πώς μπορεί κάποιος να το πιστέψει? Είναι αδύνατον, αδιανόητο. Και όπως σας είπα, θα έχουμε και νέες ποινές, θα έχουμε και νέες μειώσεις στις συντάξεις και στους μισθούς, αλλά βεβαίως και νέα μνημόνια που έρχονται. Όμως, Αλέξη μου, ο ελληνικός λαός δεν το ξεχνάει. Και την κατάλληλη ώρα και στιγμή θα σε ανταμείψει. Θα σε πληρώσει όπως σου αξίζει. Είναι αλήθεια. Θα σε στείλουμε στα αζήτητα, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Φίλες και φίλοι, Αλέξη Τσίπρας είναι αυτός. Και δεν καταλαβαίνει. Τι να κάνουμε? Αλέξη μου, τι δεν καταλαβαίνεις ρε παιδί μου? Τέλειωσαν τα ψωμιά σου. Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα.